Δύο λεπτά. Ναι. Εδώ στον κύριο Αραχοβίτη, τον Υπουργό, η ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, μας λέτε δηλαδή ότι χρειάζεστε ουσιαστικά άλλα δύο χρόνια από την παράταση την οποία ψήφισε η κυβέρνησή σας από τα πρώτα νομοσχέδια, το πρώτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το 2015, που δώσατε παράταση στα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τα οποία ήταν να εκπονηθούν μέχρι 31 πρώτου του 2017, το πήγατε 31 πρώτου του 2019, διαβεβαιώνατε μέχρι πρώτην στη Βουλή ότι ήταν έτοιμα τα διαχειριστικά σχέδια και έρχεστε σήμερα και λέτε ότι θέλετε άλλα δύο χρόνια μέχρι το 2021. Αυτό μας λέτε. Και η ερώτηση επίσης είναι απολύτως συναφής. Για ποιο λόγο χρειάζεται τώρα πληροφοριακό σύστημα και ο προϋπολογισμός ο συγκεκριμένος και δεν χρειαζόταν προηγουμένως πληροφοριακό σύστημα για να κάνετε την εκπόνηση για την οποία πήρατε παράταση μέχρι 31 πρώτου του 19. Και επίσης θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης έπρεπε να είναι έτοιμα με βάση την αλλαγή του κανονισμού Omnibus και άρα τον πολλαπλασιασμό των νόμιμων βοσκοτόπων, πολύ καλά το γνωρίζετε, για τα δικαιώματα της νέας ΚΑΠ, η οποία άρχεται από το 2020. Εσείς μας λέτε δηλαδή τώρα ότι θα πάρουμε άλλα δύο χρόνια μέχρι το 2021, όταν η νέα ΚΑΠ θα έχει ξεκινήσει και εμείς θα πάμε με απομειωμένες βοσκήσιμες εκτάσεις, με ό,τι σημαίνει αυτό για τις επιδοτήσεις των παραγωγών. Και για ποιο λόγο αυτή η ολιγορία. 4 χρόνια μετράμε ολιγορία. Από το 2015, κύριε Υπουργέ. Άντε, κάνατε παράταση μέχρι το 19. Ήσασταν ή δεν ήσασταν εσείς που λέγατε ότι ήταν έτοιμα. Και τώρα ακούω τον κύριο Παπαδόπουλο εκεί που πάντοτε κοιτάζει να λέει ότι είναι λάθος των περιφερειών. Λοιπόν, να απαντήσω.